Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 3η 5 του Μάρτη 2024. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, του παγκόσμιου ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου. Την Παρασκευή λοιπόν που γίνανε έτσι λίγο περίεργα τα πράγματα και τα δεδομένα, είχαμε αναγγείλει και είχαμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην Ντιριντάουα, τη θρηλυκή ηθοποιό Κέτι Οικονόμου. Αυτό είναι το πραγματικό της όνομα. Μία μεγάλη ηθοποιός και μια μεγάλη αγωνίστρια, όχι μόνο στο θέατρο αλλά και έξω από αυτό, αλλά μέσα από το θέατρο ξεκίνησαν αυτοί οι πολύ μεγάλοι αγώνες που έδωσε. Η Κέτι Οικονόμου, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, κανείς δεν την γνώριζε την Ντιριντάουα και θα μάθετε σε λίγο πώς πήρε και αυτό το όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1920 και ξεκίνησε κάνοντας σπουδές χορού στις σχολές Μοριάνοφ και Ζουρούδη. Αρχικά εργάστηκε στην περίφημη μάντρα του Ατίκ, είχε λοιπόν έναν τεράστιο δάσκαλο, και στη συνέχεια στο θείασο του Μακέδου μέχρι τα πρώτα χρόνια της κατοχής. Το Ντιριντάουα ήταν το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο και θύμιζε την ομώνυμη πόλη της Αιθιοπίας. Ήταν εποχή μεγάλων αναταράξεων τότε στην Αιθιοπία και στο επίκεντρο όλης αυτής της πολεμικής συγκέντρωσης και κατάστασης εκεί στην Αφρικανική χώρα ήταν η πόλη Ντιριντάουα. Και από εκεί λοιπόν πήρε το ψευδώνυμό της η μεγάλη ηθοποιός, η οποία έδωσε πολλές μάχες και μέσα στο θέατρο και έξω από το θέατρο στην αντίσταση για να φύγουν οι κατοχικές δυνάμεις και να ξεκουμπιστούν μια και καλή και οι συνεργάτες τους. Και μάλιστα για τον αγώνα της κόντρα στις κατοχικές δυνάμεις είχε συλληφθεί και καταδικαστεί από τους Γερμανούς σε φυλάκιση 3 ετών. Μετά όμως δεν ήταν μόνο αυτό έτσι, γιατί συμμετείχε στην αντίσταση και εξορίστηκε μαζί με άλλους αντιστασιακούς στην Μακρόνησο. Μετά πήγε στη Χίο και κατέληξε στο Τρίκερι. Θέατρο έπαιζε μέχρι το 1966 και 30 χρόνια αργότερα, αφού είχε πλέον χαθεί τελείως από το χώρο του θεάτρου και τον χώρο των τεχνών, σε ηλικία 75 ετών έφυγε στις 9 του Φλεβάρι του 1996 από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά για να μπούμε έτσι λίγο γρήγορα στο πνεύμα της πραγματικά εντυπωσιακής ζωής αλλά και σκηνικής παρουσίας της Κέτης Οικονόμου, της θρηλυκής Ντιριντάουα, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από ταινία με τον Φωτόπουλο, ταινία στην οποία συμμετέχει και αυτή. Κατερινούλα, γιατί κλαις, Πέτρε. Κλαις, Κατερίνα. Κατερινούλα μου, μη κλαις. Φεύγει ο κύριος Σύλλαρχος. Η Κατερίνα στα βάζει με τον κύριο Ήλαρχο. Μη μου το λες. Λέω. Κατερίνα, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σύλλαρχος... Ναι, ναι. Φτάσου! Γιατί μου το έκανες αυτό, Κατερίνα? Πέτρο, αγάπη μου. Αύριο φεύγουμε. Θα με περιμένει στη στροφή του δρόμου, κοντά στο Γιοφύρι. Πάμε. Θα πάμε στην επιλογή. Θα πάμε να ζητήσουμε να μας δώσει άδεια και θα πάμε στη βίλα να ξεχυθούμε αυτή την κυρία. Θα τα πούμε όλα, γιατί ένα από τα στοιχεία που σίγουρα έχει μείνει στον κόσμο είναι ότι η Ντιριντάουα ήταν μία από τις συζύγους, γιατί είχε πολλές, του αξέχαστου Κώστα Χατζηχρήστου. Ήταν λάτρης μεγάλος του γυναικείου φίλου, ο Κώστας Χατζηχρήστος, και η Ντιριντάουα, ψηλή και εντυπωσιακή γυναίκα, έτσι... Καμιά φορά όταν στεκόταν δίπλα του έλεγες, μα είναι δυνατόν, ξέρεις, κοντός και με το ύφος έτσι το περίεργο ο Χατζηχρήστος. Είχε βέβαια μεγάλα
έτσι, μεγάλες αντιλήψεις, μεγάλες ιδέες, μεγάλο πάθος για το θέατρο. Είχε δηλαδή πολλά προτερήματα που σίγουρα θα μπορούσε να συνερπάσει όλο αυτό το κομμάτι του μεγάλου αυτού ηθοποιού μια γυναίκα, όπως η Κέτι Οικονόμου, τεράστιο όνομα. Να σας πω ότι η διαδικασία της ονοματοδοσίας της, που έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έγινε από τον σκηνοθέτη και τον ποιητή παράλληλα, Ορέστη Λάσκο, μαζί με τον Ατίκ. Ήταν λοιπόν σε μία... Είχε τελειώσει ο πόλεμος των Ιταλών στην Αβυσσινία και οι μάχες γίνονταν στην πόλη Τιριντάουα. Εκεί εξελίχθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι των μαχών. Όταν τελείωσε λοιπόν και ηρέμησε η κατάσταση, η Κέτι Οικονόμου, επειδή ήταν πολύ μικρή, ευλίγιστη και μαύρη, μαυροτσούκαλο έτσι, την έβγαλαν Τιριντάουα. Ο Ορέστης Λάσκος και ο Ατίκ. Να πούμε ότι ξεκίνησε τα πρώτα της εργατικά χρόνια στο μικρό Ζάπιο, χωρίς μεροκάματο, έτσι. Ενώ αργότερα άρχισε να δουλεύει σε διάφορα βαριετέ και μπουλούκια, όπως λεγόντουσαν εκείνη την εποχή. Ήρθε μετά η κατοχή, φυλακίστηκε για 6 μήνες. Μετά την κατάρρευση των Ιταλών άρχισε πάλι να παίζει, αλλά και να αγωνίζεται μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΕΑΜ Θεάτρου. Μετά τα Δεκεμβριανά βρέθηκε με έναν εαμήτικο θίασο, Μπουλούκι, μαζί με τους Γιάννη Γιαννίδη, Εμίλιο Βεάκη, ακούστε ονόματα έτσι, Ασπασία Παπαθανασίου, Αλέκα Παΐζη, Φραγκίσκο Μανέλη, Άλκη Ζέη, Γιώργο Οικονομίδη, και γύριζε με όλους αυτούς τους τεράστιους ηθοποιούς όλη τη χώρα. Εξαφανίστηκαν όταν έγινε η συμφωνία της Βάρκηζας. Αυτό το Μπουλούκι χάθηκε, εξαφανίστηκε. Και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο η ιστορία λέει ότι είναι γύρω στους 6 με 7 μήνες, η Κέτι Οικονόμου κρυβόταν, είχε χαθεί η Τιριντάουα μαζί με τους άλλους ηθοποιούς από προσώπου γης. Όχι με το Χατζηχρήστο! Μάλλη μου σε τρία τέρμινα! Αμάλλη! Έλεγα! Όταν ρίχνεις κάνω που στο μοσάνε. Μες στα μάτια σε κοιτάζω και με καίει μια φωτιά. Έλα μάτια. Τα μα κούπα, τα μα πήκα, σαν να ρίξε τα χαρτιά. Όλα μου, ναι όλα μου, σου τα δίνω όλα μου. Μάνα μου, τσιγκάνα μου, κούκλα μου, Μαριόλα μου. Όπα! Τα όμορφα! Έλεγε σου! Όπα! Τα μα κούπα, τα μα πήκα, την ψευτιά σου λαχταρώ. Κι ο καημός σου με έχει κάνει σαν το τρίο το καρό. Τις ματιές σου μαζέψετες να μην κάνω σαματά. Τα μα κούπα, τα μα πήκα, κόψε πάλι στα βρωτά. Όλα μου, ναι όλα μου, σου τα δίνω όλα μου. Μάνα μου, τσιγκάνα μου, κούκλα μου, όσα μου γράψε η μοίρα, δεν τα λένε τα χαρτιά. Στο τσαντήρι μου απόξω, η καρδιά σου έχει χαθεί. Τα μα κούπα, τα μα πήκα, σου ξηγήθηκα σπάθη. Όλα μου, ναι όλα μου, σου τα δίνω όλα μου. Μάνα μου, τσιγκάνα μου, κούκλα μου, Μαριόλα μου.
Λοιπόν, είμαστε στην μεταβαρκιζιανή εποχή και όπως είπαμε και την Τριντάουα είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης μαζί με άλλους τοπιούς για ένα διάστημα περίπου 6 με 7 μήνες όπως έχει γραφτεί και ακουστεί. Έτσι. Κάποια στιγμή έρχεται ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης του θεάτρου Ερμής, το σημερινό Βέμπο, και της προτείνει να δουλέψει μαζί του και αρχίζει πάλι και βγαίνει στο σανίδι. Και είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα βέβαια, η περίοδος είναι πάρα πολύ έντονη, και την Τριντάουα είναι γνωστή για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, έχει δώσει το στίγμα της και έχει αγωνιστεί γι' αυτό, έχει φυλακιστεί μάλιστα, όταν το 42 απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της, του κέντρου και στο σταθμό Λαρίσης, στο θέατρο Αλκαζάρ εμφανίζεται και εμφανίζονται διάφοροι περίεργοι, θέλοντας να δημιουργήσουν σε βάρος της επεισόδια, αποδοκιμάζοντάς την με σφυρίγματα, στέλνοντας παράλληλα ευριστικές επιστολές. Ένα βράδυ λοιπόν, καθώς εκτελούσε ένα νούμερο στη σκηνή, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες, ύβρις, και υπήρχε μέσα στο κοινό κάτι οργανωμένο, μια επιθετικότητα σε βάρος της και της Τριντάουα. Σταμάτησε η ηθοποιός, διέκοψε τη σκηνή, όταν ακούστηκε από κάτω η αρχή «Είσαι βουλγάρα, κατεβάστε τη βουλγάρα γιατί θα τη σφάξουμε». Σταματάει λοιπόν η Κέτη οικονόμου και φωνάζει με όλη τη δύναμη της ψυχής της «Είμαι Ελληνίδα», που βρίσκεται πάνω στο σανίδι, στο θέατρο Αλκαζάρ, η Κέτη Τριντάουα, στο σταθμό Λαρίσης, και εκεί υπάρχει μια οργανωμένη επίθεση σε βάρος της με ύβρις και διάθεση να τις επιτεθούν και να την χτυπήσουν. Συλλαμβάνεται το ίδιο βράδυ, επειδή φωνάζει ότι είμαι Ελληνίδα, από τους Ιταλούς και δικάζεται αμέσως με συνοπτικές διαδικασίες, καταλαβαίνετε τι και πώς, σε ένα χρόνο πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Έμεινε τελικά 6 μήνες στη φυλακή και όπως είπαμε και νωρίτερα, μετά την κατάρρευση των Ιταλών, η Τριντάουα ξαναρχίζει να παίζει, ξαναβγαίνει στο θέατρο, αλλά πλέον έχει πάρει την απόφαση ότι αυτό θα το κάνει οργανωμένα και το κάνει μέσα από το ΕΑΜ θεάτρου. Βρίσκεται λοιπόν μετά τα Δεκεμβριανά σε έναν θίασο πολύ δυνατό με τους Γιαννίδη, Βεάκη, Παπαθανασίου, Παΐζη, Μανέλη, Ζέη, Οικονομίδη, και γυρίζουν όλη την Ελλάδα, και μέχρι να έρθει η συμφωνία της Βάρκηζας και να ανατραπούν όλα και στη συνέχεια να εξαφανιστεί για ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 6-7 μηνών, όπως προείπαμε. Έχει όμως και άλλο ένα επεισόδιο που έρχεται να γίνει στην μετακατοχική εποχή, στην εμφυλιακή Ελλάδα, όταν εμφανίζονται στο θέατρο που παίζει, στο θέατρο Ερμής, Χίτες, και ζητούν το κεφάλι της, δηλαδή ουσιαστικά είναι ανένδοτοι, αρχίζουν και φωνάζουν πάλι ύβρις και ουρλιάζουν κάποιοι ανάμεσα στους θεατές «Βουλγάρα, Βουλγάρα». Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο που γίνεται και έτσι βρίσκεται το 47 μετά από αυτό το επεισόδιο, μεγάλη εβδομάδα, στο Μεταγωγόν. Και αρχίζει η περιπέτεια της εξορίας μαζί με άλλους αντιστασιακούς, συναδέλφους της και όχι μόνο, πρώτα στη Μακρόνισο και μετά στη Χίο και στο Τρίκερι. Είχε τεράστια προβλήματα υγείας στο κομμάτι αυτό όταν ήταν εξόριστη. Δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στα πόδια της, κυριολεκτικά σακατεύτηκαν. Είχε οξία ρευματική αρθρίτιδα και προσπαθούσε πάρα πολλά χρόνια μετά από όλη αυτή την περιπέτειά της εκεί να παίξει και ήταν πάρα πολύ δύσκολο λόγω του θέματος που αντιμετώπισε στην εξορία με την υγεία της. Τώρα, αργότερα, έχει τελειώσει η περιπέτεια με την εξορία της και είμαστε το 1953. Επανέρχεται στην θεατρική σκηνή μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες, έτσι, και με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, αλλά κυρίως και με τον κόσμο και τον θεατρικό κόσμο, ο οποίος είναι επιφυλακτικός απέναντί της λόγω της παρουσίας της στους αγώνες του λαού. Και καταλαβαίνετε πλέον ότι είναι μια πολύ περίεργη περίοδος στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ένας κόσμος που έχει αγωνιστεί και είναι στιγματισμένος και απομονωμένος. Ανάμεσα σε αυτούς και η Κέτη Τριντάουα, η οποία το 1953 καταφέρνει να ξεκινήσει συνεργασία
με τον θίασο του Κούλη στο Λίγκα και του Κώστα Χατζηχρήστου. Με τον διάσημο Θύμιο παντρεύεται το 55, ερωτεύονται και αποκτούν μια κόρη, την Μαριαλένα. Συνεχίζει η Κέτη Οικονόμου, η Ντιριντάουα, τις εμφανίσεις της στο θέατρο και παρά τη γέννηση της κόρης της δίνει μια πραγματική μάχη. Είναι Συνθία Σάρκης πλέον δίπλα στον Κώστα Χατζηχρήστο και τον Κούλη στο Λίγκα και μέχρι το 66 κρατάει δηλαδή αυτή η ιστορία ουσιαστικά 13 χρόνια. Έχει φτάσει το παιδί της, η κόρη της να είναι 11 ετών, οπότε και η ίδια αντιμετωπίζοντας πλέον πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας αλλά και των κακών συνθήκων που επικρατούσαν εκεί στους τόπους εξορίας. Τα πράγματα είχαν επιδεινωθεί πάρα πολύ και τα προβλήματα υγείας είχαν φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Αποφασίζει λοιπόν το 66 σε νεαρή ηλικία, έτσι, σε ηλικία 46 ετών, να αποσυρθεί οριστικά και ολοκληρωτικά από το θέατρο. Καλώς του μάγου με τα δώρα. Ψώνησες αφεντικό. Μάλιστα κύριε Ζήκο, ψωνίσαμε. Α, ψωνίσατε. Μάλιστα. Ψωνίσατε βέβαια. Πητάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φαγιές να πουλάνε. Που ζητάει ο κόσμος φαγιές και του δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια. Τι λέω, τρελάθηκες. Δεν τρελάθηκες. Ένα τσουβάλι φαγιές δεν έχουμε εκεί πέρα. Μπα, είχαμε. Είχαμε, δεν έχουμε. Φύγανε οι φαγιές. Τι γίνανε, τις πούλησες. Δεν τις πούλησα, φύγανε μαναγιές τους. Διότι σκάσανε οι φαγιές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο. Μπράντα, ναι, να καθώ. Τι είναι αυτό? Ας το κάτω. Το γαβριάτικο υποκάμισο. Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογεγός? Έτσι το λένε. Έτσι το λένε. Τι χρώμα του πήρες? Άσπρο. Άσπρο. Γιατί δεν έπρεπε και ένα μαύρο? Το μαύρο θα φοράει πρώτα. Ζήκω. Ναι, καλά. Αυτά τα άλλα τι είναι? Διάφορα. Πιτζάμες, γραβάτες, κάτσες, τυράντες. Πήρες από όλα τα σχετικά. Από όλα. Ξέχασε το σπουδαιότερο. Ωραία. Σαμάρι πήρες? Στο διάλογο. Λοιπόν, είπαμε το 66 φεύγει οριστικά από το σανίδι, ενώ το καλοκαίρι του 65 είναι στην πραγματικότητα η τελευταία της θεατρική παράσταση, πριν ανακοινώσει την αποχώρησή της. Έπαιξε στην επιθεώρηση «Γελάτε ανένδοτα», μαζί με τον Κώστα Χατζηχρήστο φυσικά, τον Βασίλη Αυλονίτη και τον Νίκο Σταυρίδη, και λέμε φυσικά με τον Κώστα Χατζηχρήστο γιατί πλέον ήταν ζευγάρι γνωστό. Και όχι μόνο αυτό, να ξέρετε ότι παρέμειναν παντρεμένοι, παρότι ο Κώστας Χατζηχρήστος είχε αρκετές γυναίκες τις οποίες παντρεύτηκε, με την Ντιριντάουα έμεινε παντρεμένος επίσημα 20 χρόνια, από το 55 μέχρι το 75. Άλλο το ότι τα τελευταία χρόνια πλέον ήταν τυπική η ύπαρξη του συμφώνου γάμου, του γάμου τέλος πάντων, είχαν ουσιαστικά χωρίσει, αλλά για 20 χρόνια από το 75 μέχρι το 75, από το 55 ήταν παντρεμένοι. Τελευταία της λοιπόν παράσταση, «Γελάτε ανένδοτα», καλοκαίρι του 65, με Χατζηχρήστο Αυλονίτη και Νίκο Σταυρίδη. Είχε και φιλμογραφία η Κέτη Ντιριντάουα, έπαιξε το 32 παρακαλώ, έτσι, στην Κοινωνική Σαπίλα, το 45 στη Διπλή Θυσία, το 51 στην Ριρίκα, όπου υποδίθηκε την Ριρίκα, και το 1959 στην ταινία «Δράκουλας και Σία». Καλημέρα. Αμάν. Είπα πούσε, να δεις εδώ ότι εμείς κουρευόμαστε μεταξύ μας μόνοι μας, πρόσεξέ μας. Φίγκαρο. Άντε χάσου ρε. Λοιπόν, υπάρχει και μία πολύ περίεργη ιστορία που ακολουθεί την Ντιριντάουα και έχει να κάνει με τον πρώτο της γάμο, πριν από τον Κώστα Χατζηχρήστο, γιατί εκεί τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά από ότι με τον, ας τον πούμε φαινομενικά ήρεμο γάμο με τον μεγάλο ηθοποιό, και λέμε φαινομενικά ήρεμος γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει σε ένα χώριζι, σε ένα ζευγάρι, ιδιαίτερα όταν καταλήκουν και στο χωρισμό. Είδατε, μπέρδεψα τη λέξη, ήθελα να πω ζευγάρι και είπα χωρίζει. Αμέσως πήγε το μυαλό μου από το ζευγάρι και χωρίζει. Λοιπόν, ήταν παντρεμένη με τον Κώστα Πετρουτσόπουλο, ο οποίος παλιά λεγόταν ότι ήταν έτσι ένας bon vivant των Αθηνών. Κάποιοι λένε ότι συνόδευε και έτσι πλούσιες κυρίες έναντι αμοιβής. Όλα αυτά λέγονται και έχουν γραφτεί. Έτσι, και ο Πετρουτσόπουλος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο υπηρετούσε στο δεύτερο γραφείο του πρώτου σώματος στρατού, λίγο έξω από το Αργυρόκαστρο. Φεύγοντας το 41 οι Άγγλοι αφήνουν πίσω τους ορισμένους πυρήνες για να κάνουν σαμποτάζ και κατασκοπή εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών. Μεταξύ αυτών είναι και ο υπολογαγός Πρέστον, τον οποίο στην πορεία σκότωσαν Ιταλοί καραμπινιέροι στη συμπλοκή που έγινε στην οδό
ακομινά του απέναντι από το Εθνικό Θέατρο όταν πήγαν να τον συλλάβουν. Ακούστε τώρα πώς μπλέκεται όλη η ιστορία. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν εκεί, είναι ο υπολοχαγός Πρέστον, ένας από αυτούς που έχουν αφήσει στους πυρήνες για να κάνουν σαμποτάζ εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών οι Άγγλοι, και ο Πρέστον δολοφονείται από Ιταλούς καραμπινιέρι στη συμπλοκή που έγινε στην οδό Ακομινάτου απέναντι από το Εθνικό Θέατρο, πήγαν να τον συλλάβουν. Μαζί με τον Πρέστον ήταν άλλοι δύο αξιωματικοί, ο Μακ Ναμπ και ο Ρίκετ, τους οποίους είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του ο Πετρουτσόπουλος, ο οποίος υπηρετούσε, παραλαμβάνουμε, στο δεύτερο γραφείο του πρώτου σώματος στρατού, λίγο έξω από το Αργυρόκαστρο. Μαζί με τους δύο αξιωματικούς συλλαμβάνονται και άλλοι 32 στρατιωτικοί, δεν εκτελούνται δηλαδή ο Μακ Ναμπ και ο Ρίκετ, εκτελείται μόνο επιτόπου Πρέστον. Συλλαμβάνονται λοιπόν οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί μαζί με τους 32 Άγγλους στρατιωτικούς και αρκετούς Έλληνες που συνεργάζονταν μαζί τους. Θεωρήθηκε τότε λοιπόν ότι αυτή η καρφωτή είχε γίνει από τον Κώστα Πετρουτσόπουλο και κατηγορήθηκε ότι ήταν συνεργάτης των Ιταλών, δηλαδή προδότης. Βέβαια στην πορεία η Ντιριντάουα με τον Πετρουτσόπουλο χώρισαν, τελείωσε η δρόμη τους. Ο δρόμος της σκέτης Ντιριντάουα ήταν μοναχικός και δύσκολος, όπως είπαμε, έχοντας ανεβάσει μαζί με το ΕΑΜ Θεάτρου πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις σε πολύ δύσκολο επίπεδο και με πολύ δύσκολες συνθήκες εκείνη την εποχή. Οπότε αυτό είναι ένα πέρασμα περίεργο και έντονο από την ζωή της και της οικονόμου, ο πρώτος της γάμος αποτυχημένος που κατέληξε και σε αυτή την περίεργη και μη αναμενόμενη εξέλιξη. Επειδή είσαι πατριωτάκι, ξέρεις και τη δουλειά. Μα ξέρω να δουλεύεις στο μαγαζί μου. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή να εξηγούμεθα. Θα έρθω εδώ πέρα για διευθυντής ή για υπάλληλος. Αυτά θα τα βρούμε. Όχι, δεν έχει να τα βρούμε, δεν έχει να τα βρούμε. Εγώ έρθω εδώ πέρα να εκμεταλλευτώ την αμόρφωσή μου. Αν με θες για διευθυντή, έχουμε υπάλληλος, ποτέ. Εντάξει, διευθυντής. Να ακούσω αργουμιστία. Μισθό θες να πεις. Έτσι κι εσύ πιτάξω ένα πιπουλητισμένο πράγμα, τάκ, ξημένεις. Μισθό. Πόσα θες. Πόσα δίνεις. Πόσα θες. Πόσα δίνεις. Πόσα θες. Τώρα την ακουλουκιθιά θα παίξουμε τώρα πόσα θες και πόσα δίνω. Θα πάμε σύμφωνα με τον νόμο. Πόσο παίρνει ένας διευθυντής Α. Να είμαστε τέλος πάντων με μιμόφωνες. Θα είμαστε μέσα του νόμου. Έγινε. Με συμβαίνει. Μπράβο. Και πού είσαι. Αυτά που ήξερες τα αεραδοθύμιο και αεραδοθύμιο δεν σηκώνω εγώ αδιαταγές. Το κατάλαβες. Εδώ πέρα ήρθαμε να ανηδειχθούμε. Μπήκες. Μπήκα. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς έγινε μία επίθεση σε βάρος της σκέτης Ντιριντάουα και έχει πολύ ενδιαφέρον για το πώς είχε καταστρωθεί όλο αυτό το σχέδιο. Ήταν απόγευμα Τετάρτης και όλος ο κόσμος το είχε κοινό μυστικό ότι κάτι θα συμβεί. Δηλαδή έβραζε η Αθήνα τότε, θα γινόταν ένα μεγάλο κακό. Η επωνομαζόμενη και ετοιμαζόμενη πραγματικά επίθεση δολοφονική ήταν οργανωμένη από γκάνγκστερς της εποχής, ήταν ένοπλοι, συντεταγμένες ομάδες. Είχαν ξεκινήσει από τα συνοικιακά κέντρα της Χ, Χίτες δηλαδή, και είχαν πιάσει τις γωνίες γύρω από τον Ερμή, το θέατρο Ερμής, αποφασισμένοι να σφάξουν την Ντιριντάουα. Είναι το περιστατικό που λέγαμε, όπου αποκαλώντας την Βουλγάρα, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να την απομακρύνουν από το θέατρο, να την αποσυντονίσουν, να την κάνουν να καταρρεύσει ψυχολογικά. Έτσι. Οι εκτελεστικές ομάδες αυτές που είχαν βγει στο δρόμο για να επιτεθούν στην Ντιριντάουα είχαν ως επικεφαλής τους τον γνωστό πράκτορα των SS, ανθιπολοχαγό της φρουράς ευζώνων του άγνωστου στρατιώτου, Τίτο Πανολιάσκο, ο οποίος στις 7.30 ώρα το απόγευμα εκείνης της Τετάρτης γυρίζει με μια πράσινη μοτοσυκλέτα δίνοντας διαταγή στα παιδιά, σε εισαγωγικά τα παιδιά δηλαδή, οι Χίτες, τα καθάρματα αυτά, τα οποία ήταν έτοιμα να εκτελέσουν την αποστολή. Ένας εθνοφύλακας του 162ου τάγματος έχει κάνει την ακόλουθη συγκεκριμένη και με λεπτομέρειες καταγγελία. Στις 8.30 το βράδυ, ο Πανολιάσκος κάλεσε όλους εμάς τους εθνοφύλακες που είχαμε διατεθεί για την επίθεση και μας είπε «Μόλις βγεις στη σκηνή Ντιριντάουα, θα βαρέστε στο ψαχνό. Όποιος από τον κόσμο σηκωθεί ή φωνάξει, χτυπήστε τον». Το σουβλάκι το αγροπαϊκό.
Αγροπαϊκό, ποιο τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό. Τι λέει, Δημιο, τρελάδι, γιατί λέει. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξει εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμεί θα το λέμε αγροπαϊκό. Εσύ ρε, θα μου κλείσει το μαγαζί. Σου κλείσω, δεν έχει κλειδιά, το ξανανοίξει. Με παλαβό έμπλεξα. Πάμε τι έμπλεξε, τρομάρα σου. Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι. Ωρα Παναγία μου, πράξε να φάτε σουβλάκι, πράξε. Ωρα Παναγία μου. Ακούμε τον δεύτερο σύζυγο της Κέτης Διριντάουα, τον αλυσμόνητο Κώστα Χατζηχρήστο, σε μια εύθυμη νότα, αλλά βρισκόμαστε στο θέατρο Ερμής. Οι χίτες έχουν μαζευτεί για να κάνουν επίθεση στην Κέτη Διριντάουα, και όχι επίθεση μόνο λεκτική αλλά και σωματική, με σκοπό να τη δολοφονήσουν. Γίνονται τα πρώτα επεισόδια και αρχίζει ο κόσμος, ενώ βρισκόντουσαν μέσα στο θέατρο, αρχίζει εκτός του θεάτρου να σειραίει ένα μεγάλο κομμάτι αυτοκινήτων, μια πραγματική αυτοκινητοπομπή με πυκνές ομάδες χιτών, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με περίστροφα, ρόπαλα και πέτρες. Ψάλλοντας του Αϊτού το γιο, έπαιρναν προκαθορισμένες θέσεις, δύο από τους χίτες η γη του γιατρού Τσάλτα από τον Πειραιά και δύο αστιφύλακες με χακί μπουκάμισο και τυράντες, κρατώντας την πιπεριά για καμουφλάζ, εγκαταστάθηκαν κοντά στο ταμείο και έπιαναν όσους θεωρούσαν ύποπτους, δηλαδή δημοκρατικούς, και τους οδηγούσαν άγνωστο πού. Ταυτόχρονα έρχεται ένας υπολοχαγός κοντός στο ύψος, με μαύρο παχύ μουστάκι, γύρω στα 30, και βρίσκεται στην γωνία ψαρών και καρόλου και καλεί εκεί μία σύσκεψη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη σύσκεψη, εθνοφυλάκων, 4 στον αριθμό. Και τους λέει λοιπόν ο κοντός υπολοχαγός με το μουστάκι, από εδώ θα ρίξετε τη χειροβομβίδα, είναι επιθετική, δεν πρόκειται να σκοτώσει κανέναν. Στις 9.30 φτάνουν με το υπαριθμό ε-σίγμα 215-1 χ, μοτοσυκλέτα είναι αυτό, δύο Έλληνες, εισαγωγικά η λέξη να τη βάλουμε, αξιωματικοί, και επιθεωρούν τα τάγματα εφόδου, φωνάζοντας: «Το σταυρό σας, ακόμα δεν κάνατε τίποτα. Πότε θα προλάβουμε για το Λυρικό και τον Οικονομίδη?» Πλησιάζει τότε άλλος ένας γνωστός και επώνυμος χίτης, κοντός με μπλε λινό κουστούμι και γυαλιά που τον αποκαλούσαν Ταμεία, και εξηγεί στους δύο αξιωματικούς ότι περιμένει το σύνθημα από τη Γαλαρία. Σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη του τετάρτου τμήματος, το οποίο επιτηρεί την τάξη. Επικεφαλής είναι ο αστυνομικός υποδιευθυντής Κανελόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί όλες αυτές τις κινήσεις χωρίς να δείχνει την παραμικρή διάθεση να προλάβει τα γεγονότα. Συνεπικουρεί, κάθεται, παρακολουθεί, βλέπει τους χίτες να αναπτύσσονται και το δολοφονικό σχέδιό τους να βρίσκεται σε πάσα ετοιμότητα. Στις 9.32 ακριβώς το βράδυ, ένας χίτης από τη Γαλαρία βγήκε και τους έκανε με τα χέρια νόημα το συμβολικό σύνθημα Χ, για να ξεκινήσει έτσι η έφοδος. Ήταν η ώρα που έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Σανίδι Ντιριντάουα. Μέσα στη θύελα των χειροκροτημάτων και των λαϊκών εκδηλώσεων που υποδέχθηκαν τη μεγάλη καλλιτέχνηδα, οι χίτες εξαπολύουν την επίθεσή τους. Στην αρχή με αποδοκιμασίες και ακατανόμαστες βρισχές, του Βουλγάρα που είχε ξαναυποθεί ήταν ό,τι πιο απλοϊκό μπορούμε να σας μεταφέρουμε, δεν μπορούμε για κάτι παραπάνω, και έπειτα αρχίζει ένας καταιγισμός από πέτρες, αυγά, λεμόνια και στο τέλος πέφτουν πυροβολισμοί στη σκηνή. Οι θεατές είναι πανικόβλητοι, οι ειδοποιοί το ίδιο, προσπαθούν πάνω στο σανίδι να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Βλέποντας όμως οι επιδρομείς, οι χίτες, την εγκληματική ανοχή της αστυνομίας που είναι εκεί και παρακολουθεί τα δρόμενα, παίρνουν θάρρος και ορμούν στη συνέχεια πάνω στη σκηνή, η οποία στο μεταξύ είχε κατέβει, για να προστατευτούν με κάποιο τρόπο οι ηθοποιοί. Ανεβαίνουν λοιπόν με τα περίστροφά τους και με ρηπές αυτομάτων όπλων και περιστρόφων φωνάζουν: «Τη Βουλγάρα, πιάστε, βρείτε τη Βουλγάρα, να τη σφάξουμε». Thank you.
αυτή τη νύχτα όπου έγινε η απόπειρα δολοφονίας της Κέτης Ντιριντάουα και όχι μόνο. Από τους πυροβολισμούς και τα ρόπαλα των χιτών τραυματίζονται θανάσιμα ο ηθοποιός Σταύρος Ιατρίδης, θανάσιμα και ελαφρότερα ο ηθοποιός Πατρίκιος. Νεκρός λοιπόν ο Σταύρος Ιατρίδης και τραυματίας όχι σοβαρά ο Πατρίκιος και 10 θεατές. Ανάμεσά τους και ο Αντώνης Δαμιανάκης, ο οποίος τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Το εγκληματικό σχέδιο δολοφονίας της Ντιριντάουα ματαιώνεται την τελευταία στιγμή, γιατί 5 αστυνομικοί, οι οποίοι ξεφεύγουν από την όλη αδράνεια της γενικής ασφάλειας, που παρακολουθεί σχεδόν χειροκροτώντας τις δράσεις των εγκληματιών χιτών, 5 αστυνομικοί με άλλο φαίνεται φρόνημα, άλλη ψυχή, άλλη διάθεση, μπαίνουν μπροστά από το καμαρίνι της Ντιριντάουα και εμποδίζουν τους δολοφόνους να πλησιάσουν και να μπουν μέσα. Λοιπόν, έχουμε θέμα. Θα το δούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι μάλλον με, με τα επόμενα τραγούδια. Θα τα παίξω από εδώ, να τα βάλω εδώ έτσι. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχουμε και ένα θεματάκι που να το επιλύσουμε. Ωραία. Γεια δες Παναγιώτη, είμαστε εντάξει. Από εκεί τα βλέπει. Τα βλέπει έτσι. Εγώ θα τα παίξω από εδώ. Εγώ. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε ένα στικάκι το οποίο μας κάνει διάφορα κόλπα. Σας ζητάμε συγγνώμη. Η εκπομπή είναι ζωντανή και είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα εδώ που ακούτε τα πάντα όσα γίνονται όμορφα και ωραία. Είμαστε πάλι σε αυτή τη βραδιά. Μπαίνουν μπροστά οι 5 αστυνομικοί και αποτρέπουν την είσοδο των χιτών στο καμαρίνι της Ντιριντάουα και έτσι ουσιαστικά γλιτώνει τον θάνατο. Συνεχίζονται όμως οι κανιβαλισμοί έξω στους δρόμους. Μετά τη διακοπή της παράστασης, οι άνθρωποι του Πανολιάσκου πιάνουν το Βαγγέλη στο Γιάννη, στη γωνία Δελιγιάννη και Καρόλου και τον κακοποιούν βάρβαρα. Τον αφήνουν μισοπεθαμένο, του κλέβουν το σακάκι και του παίρνουν ό,τι έχει πάνω του. 7.500 δραχμές. Ναι, περιμένουμε λίγο εδώ. Εξελίσσεται η δολοφονική απόπειρα σε βάρος της Κέτης Ντιριντάουα. Είναι κλεισμένη στο καμαρίνι της, γλιτώνει ως εκ θαύματος. Θα δούμε και στην πορεία τι άλλο έγινε και πώς φυγαδεύτηκε από το χώρο του θεάτρου. Και εκεί πάλι της την είχαν στημένη και εκεί πάλι έγινε προβοκατόρικη δράση με σκοπό να την αφήσουν νεκρή. Περιγράφει ίδια στη Γενική Ασφάλεια τα γεγονότα. Αρκετές μέρες πριν από την παράσταση άρχισαν οι απειλές, τα τρομοκρατικά τηλεφωνήματα και οι επιδρομές. Προ 10 ημερών, στις 3 η ώρα τη νύχτα, πήγαν 2 εθνοφύλακες στο σπίτι μου και με φοβέρασαν ότι θα με σκοτώσουν. 20 λεπτά πριν αρχίσει η παράσταση, είχα επίσημη σχεδόν ειδοποίηση ότι οι χείτες του Θυσίου ετοιμάζονται να κατέβουν ενσώματι να με σκοτώσουν. Παίξαμε κανονικά. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Σε καμία πρόκληση δεν προέβην. Το είδε αυτό ο κόσμος. Είναι αυτά που έχει ήδη πει η ίδια στην κατάθεσή της στη Γενική Ασφάλεια. Αυτό είχαν αποφασίσει να γίνει, να με χτυπήσουν οι χείτες. Όταν ανέβηκα πάνω στην σκηνή, τράβηξαν κατευθείαν προς το καμαρίνι μου πυροβολώντας. Μέσω σε ένα ευσυνείδητο όργανο της Γενικής Ασφάλειας που στάθηκε με το αυτόματό του μπροστά στην πόρτα μου και τους εμπόδισε. Όταν έφυγε όμως στην Ντιριντάουα, ζήτησε από τον αξιωματικό της Εθνοφυλακής να βγει έξω. Εκείνος της λέει όχι ακόμα. Ο αστυνομικός διαμερισματάρχης όμως Κανελόπουλος της λέει όχι, να βγεις, όλα καλά, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Και καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητο, ένας χείτης αμέσως την αναγνωρίζει και φωνάζει Ντιριντάουα απάνω της. Και καταλαβαίνετε ότι έγινε επίθεση τώρα και στο αυτοκίνητο. Τρεις χείτες άρχισαν να τρέχουν από πίσω. Ο ένας φτάνει, ο αυτοκίνητο πηδάει στο Μαρσπιέ, αρπάζει τη μητέρα της καλλιτέχνητας από τον ώμο. Εκείνη τη στιγμή ακούγονται πυροβολισμοί απ' έξω και ο χείτης ο οποίος είχε ανέβει στο αυτοκίνητο πέφτει τραυματισμένος στο έδαφος. Αυτό είναι το συμβάν. Μετά βέβαια το αυτοκίνητο διαφεύγει. Πυροβολούν οι χείτες, τρύπησαν τα λάστιχα για να το σταματήσουν και τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα για την Κέτη Ντιριντάουα, θέλω να πει η ίδια, να μας πει η ίδια
με τα λόγια τα δικά της, τι ήταν αυτό που έζησε και βίωσε στο θέατρο. Λέει λοιπόν, όταν τη ρώτησαν για την παρουσία της στο θέατρο και τη συνολική της πορεία, όχι μόνο πάνω στο πάλκο, στο σανίδι, αλλά στην ζωή την ίδια. Είμαι ευχαριστημένη που μπόρεσα να βάλω ένα μικρό λιθαράκι στον αγώνα του λαού μας για τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία που πιστεύουμε εμείς, την πραγματική. Είμαι υπερήφανη που κάτι πρόσφερα σε αυτό τον αγώνα. Να είστε καλά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο στις ώρα 9 Ελλάδας.